Θα ήθελα να μας επαναλάβετε, τα έχετε πει πάρα πολλές φορές και εδώ μαζί τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, να μας επαναλάβετε τον αριθμό προσφύγων μεταναστών που βρίσκονται στο νησί και τις συνθήκες τις οποίες μένουν, αλλά και για πόσο, εδώ και πόσο καιρό ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Κοιτάξτε, ο αριθμός που βρίσκεται στο νησί είναι σχεδόν τριπλάσιος από τη δυναμικότητα του hot spot. Το hot spot έχει δυναμικότητα 1.100 ατόμων και αυτή τη στιγμή βρίσκεται περισσότερος από τριπλάσιο αριθμό στο νησί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει δύο συνέπειες. Πρώτον, τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ανθρωπιστική διάσταση του θέματος. Το δεύτερο ζήτημα είναι την επιβάρυνση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Καθημερινά δοκιμάζονται αντοχές και ανοχές, καθημερινά δοκιμάζονται οι νησιώτες και καταλαβαίνουμε ότι συσσωρεύεται κόπωση, η κόπωση σε όλες τις πλευρές, συσσωρεύει ένταση και από εκεί και πέρα οδηγούμαστε σε καταστάσεις βίας. Αυτό όλο επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα γρήγορα και να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση. Είναι μια πραγματικότητα την οποία την επισημαίνω από την πρώτη στιγμή και την έχω επισημάνει και στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο, ζητώντας άμεση λύση στα ζητήματα. Και ξέρετε, κυρία Μπουζούκου, τα νησιά μας δοκιμάζονται και οι άνθρωποι δοκιμάζονται. Θέλω να σταθούμε. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, κυρία Καλογύρου, γιατί έχοντας παρακολουθήσει αντίστοιχα επεισόδια και έχοντας δει αντίστοιχες εικόνες και από άλλα μέρη στη χώρα μας, γίνεται πολύ συχνά λόγος και για το γεγονός ότι ενδεχομένως, με συγχωρείτε, να παρισφρίουν ακροδεξιά στοιχεία. Επειδή είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο αυτό και με πολύ μεγάλη ευκολία λέγονται πολλά, θέλετε εσείς που είστε και περιφερειάρχης της περιοχής να μας το εξηγήσετε και να μας δώσετε, να κάνετε αν θέλετε την ακτινογραφία, αν μπορώ να το πω έτσι, των ανθρώπων που αντιδρούν. Κοιτάξτε, είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Υπάρχει από όλες τις πλευρές συσσωρευμένη κόπωση που οδηγεί σε ένταση. Δοκιμάζονται τα νησιά, δοκιμάζονται οι άνθρωποι, δοκιμάζονται και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία έχει συσσωρεύσει από το πρωτόγνωρο αυτό ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, που κυρία Μπουζούκου δεν θα κουραστώ ποτέ να το επαναλαμβάνω, έχει συσσωρεύσει πάρα πολλές δυσκολίες. Και εάν εγκατασταθεί μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας στα νησιά, που κινδυνεύει να εγκατασταθεί ατμόσφαιρα ανασφάλειας, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να κυοφορούνται πολύ δυσκολότερες καταστάσεις. Και κυρία Μπουζούκου, δεν μπορεί οι άνθρωποι των νησιών να χάσουν το βασικό τους δικαίωμα στην ασφάλεια. Όπως επίσης και οι πρόσφυγες δεν μπορούν να μην έχουν το βασικό τους δικαίωμα και της παραμονής μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες. Άρα, κυρία Καλογύρου, χρειάζονται πράξεις και έργα. Εδώ και θέλω να φτάσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Τι χρειάζεται? Χρειάζονται χρήματα επιπλέον? Χρειάζεται πολιτική παρέμβαση? Χρειάζονται χώροι να δημιουργηθούν? Τι χρειάζεται? Έχω ήδη επισημάνει και θα το πω για άλλη μια φορά ότι το πρώτο το οποίο χρειάζεται είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες ασύλου ώστε να μπορέσουν να εξετάζονται σε γρήγορο χρόνο και να μην χρειάζεται η παραμονή εβδομάδων και μηνών για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Κυρία Μπουζούκου, όποιος έρχεται από τα νησιά μετά τον Μάρτιο που ισχύει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, υποβάλλει αίτηση ασύλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου. Και κάθε μέρα σε αυτές προστίθενται και οι αιτήσεις που καταθέτουν οι άνθρωποι που κάθε μέρα έρχονται στα νησιά. Χθες στη Λέσβο ήταν 105 μετανάστες και πρόσφυγες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να στελεχωθούν υπηρεσίες ασύλου, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν παρά να εξετάζουν το πολύ 20 έως 30 αιτήσεις την ημέρα. Μάλιστα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί καταρχήν με αυτό. Και βεβαίως να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης. Ναι, το έχετε πει πολλές φορές και είναι το αυτονόητο. Ότι όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με καλές προθέσεις, ούτε με καλά λόγια μόνο, ούτε με μόνες τους στις επισκέψεις, ούτε και με μόνες τους στις δηλώσεις. Πράξεις χρειάζονται. Και από την Ευρώπη χρειάζονται πράξεις.